Χαμογελά και προσδοκίες για διεύρυνση της κομματικής επιρροής προς τους ψηφοφόρους επικρατούν στην Κουμουνδούρου μετά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την ανανέωση της θητείας του Αλέξη Τσίπρα στη θέση του Προέδρου. Η συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές ξεπέρασε μάλιστα τις 150.000, προκαλώντας ικανοποίηση αφού ο πήχης είχε τεθεί στις 120.000. Οι χθεσινές εκλογές, γενικά η εκλογική διαδικασία σε όλη την Ελλάδα, ήταν μια γιορτή της δημοκρατίας. Ήταν μια γιορτή της δυνατότητας του κόσμου να δηλώσει την αντίδρασή του στις πολιτικές που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, στις πολιτικές οι οποίες έχουν φέρει τον κόσμο σε αδιέξοδο οικονομικό αλλά και κοινωνικό. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Να σκεφτεί κανείς ότι το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 30.000 μέλη. Το Μάρτιο του 2022, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη που ψήφισαν ήταν περίπου 60.000, τα εγγεγραμμένα μέλη. Και μέσα σε 2 μήνες, εχθές, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ πολλαπλασιάστηκαν και πλέον είναι 172.000. Όπως επισημαίνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας κέρδισε ένα προσωπικό στοίχημα, καθώς είχε αναλάβει ο ίδιος τη διεύρυνση του κόμματος αλλά και την αύξηση των μελών. Ενώ σημαντική επίσης ήταν και η εισροή στις κάλπες από νέα στελέχη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο αδιαφεσβήτητος ηγέτης στο κόμμα μας. Και ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης του κόμματος και τη μετοχή περνάει και από το πρόσωπο του Προέδρου. Μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό το σχέδιο για την ανάπτυξη των μελών και του κόμματος είναι ένα σχέδιο που έχει την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όταν χάσαμε τις εκλογές το 2019, το πρώτο πράγμα που είπε ότι τώρα πάμε να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα μας και καταφέραμε από το 19 μέχρι σήμερα να τριπλασιάσουμε τα μέλη μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ερμηνεύει το αποτέλεσμα ως ένα ακόμη δείγμα αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πολιτικής που ασκεί ο Πρωθυπουργός, ιδίως όσον αφορά την αδυναμία αντιμετώπισης του κύματος ακρίβειας που μαστίζει την αγορά και των απανωτών αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ήδη διανύουμε, κυρία Τσιμιδάκη, προεκλογικό χρόνο. Ο τελευταίος χρόνος πριν τις εκλογές θεωρείται προεκλογικός χρόνος. Σωστά. Με δεδομένο τη συγκυρία και τα πολλά προβλήματα και την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει η χώρα, είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Πρωθυπουργού το πότε θα προκηρύξει εκλογές. Εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, όποτε και να τις αποφασίσει, όποτε και να τις προκηρύξει, είτε το φθινόπωρο του 2022, είτε την άνοιξη του 2023. Και εννοείται ότι τα κόμματα είναι σε εγρήγορση στα πλαίσια προγραμματισμού και σχεδιασμού τους. Και εννοείται ότι τα ψηφοδέλτια έχουν ένα βασικό και καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη συμπεριφορά και την απήχηση του κάθε κόμματος.